Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Και καλή εβδομάδα φυσικά. Και σε λίγο θα πούμε και καλό μήνα. 30 του Απρίλη, τελευταία μέρα του Απριλίου. Εδώ είμαστε στον Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα κοντά σας η εκπομπή του All About Aris. Μέχρι και τις 7 για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε για Άρη φυσικά. Στη συντριπτική, έτσι, στο συντριπτικά μεγάλο κομμάτι της εκπομπής, να το θέσω έτσι, θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, το αξίζει. Σήμερα είναι η μέρα του, καθώς από χθες και μαθηματικά η ομάδα έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στην Super League μετά από 4 άγωνα χρόνια. Αυτό θα είναι το βασικό μας θέμα στην εκπομπή, καθώς η περίοδος αυτή της υπομονής, η δύσκολη περίοδος των τελευταίων χρόνων ολοκληρώθηκε. Η ομάδα εξασφάλισε την άνοδό της με το διπλό που έβγαλε χθες στο γήπεδο του Καραϊσκάκη και πλέον μπορεί να ταινίζει με άλλα όνειρα, με μεγαλύτερη αισιοδοξία φυσικά, την επόμενη χρονιά που θα βρει τον Άρη ξανά στην μεγάλη κατηγορία, εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται και να μην του κουνάει ρούπι, για να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση. Θα διαβάσουμε τη δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη λίγες ώρες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει. Θα κάνουμε μια αναφορά για τη φετινή χρονιά. Απομένουν βέβαια 3 παιχνίδια ακόμη, αλλά κακά τα ψέματα, πλέον το μυαλό όλων ταξιδεύει στην επόμενη μέρα και θα πούμε και κάποια πραγματάκια και για αυτό το θέμα. Το πώς δηλαδή οραματιζόμαστε, οραματίζονται οι Αριανοί και το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η επόμενη μέρα στον Άρη, αφού πλέον και τυπικά είναι στην μεγάλη κατηγορία. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 η επικοινωνία μαζί μας. Και όπως πάντα στο πλευρό μας η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, stoichiman.gr, με πολλές επιλογές που κάνουν εύκολο το στοιχηματισμό. Μια από αυτές είναι το Speedbet για παράδειγμα, το οποίο το βρίσκεται στις συσκευές σας με τις οποίες είστε συνδεδεμένες στην Stoichiman για να παίζετε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και στο live. Υπάρχει ένα μάτς που γίνεται και ολοκληρώνεται την αγωνιστική. Στο 2-0 είναι ήδη στο 20 λεπτό ο Κισαμικός με τον Πανεγιάλιο. Το δείχνει. Δεν ξέρω αν το δείχνει. Βλέπω ότι το σκορ πάντως βλέπω ότι είναι 2-0. Μάλιστα. Για. Εντάξει, δεν. Δεν ξέρω τι διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά σας το αναφέρω. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Ο Άρης πλέον με 70 βαθμούς και 10 βαθμούς διαφορά από την Παναχαϊκή και με μόλις 5 παιχνίδια να απομένουν, εκ των οποίων τα 2 από αυτά τώρα τα κολλητά είναι με τις 2 ομάδες που έχουν υποβεβαστεί εδώ και αρκετό καιρό, η Βέρα και ο Χαρναϊκός, σημαίνει ότι ο Άρης δεν έχει 70, έχει 76 στην ουσία και έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στην Super League σχετικά εύκολα, θα έλεγε κανείς. Από την αρχή φέτος στη σεζόν φάνηκε ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν κλειδωνίστηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και αυτό χωρίς να προκληθεί κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Η ομάδα χωρίς, είναι η αλήθεια, επίσης να παίζει το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, έπαιρνε τα αποτελέσματα, κυνηγούσε την ουσία. Αυτό ήταν το μεγάλο της πλεονέκτημα τη φετινή σεζόν και σου έδινε την εντύπωση ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πετύχαινε το στόχο της και όντως τον πέτυχε το στόχο της. Απλά το μαθηματικό περιμέναμε εδώ και καιρό, νομίζω, και ειδικά από την ισοφάριση του Ντούνι Κέπιτα στην Πάτρα φαινόταν ότι ο Άρης επιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα. Μια ομάδα η οποία κτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές, απόλυτα πετυχημένη κρίνεται, με τα πάνω της και τα κάτω της, με τις ελλείψεις της, τις αδυναμίες της, αλλά και τα πάνω της, τα δυνατά της στοιχεία. Με κυριότερα από αυτά, νομίζω, την πολύ καλή της ανασταλτική λειτουργία και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν φέτος το ρόστερ της είναι ποδοσφαιριστές κομμένοι και ραμμένοι για τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας. Σε αυτό πιστώνεται φυσικά πολύ μεγάλο μερίδιο ο Παύλος Μυροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος έφτιαξε
πλην ενός ή δύο ποδοσφαιριστών το μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής ομάδας και δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Γιατί επαναλαμβάνω, μπορεί η ομάδα να μην είχε τρελή ποιότητα, μπορεί να μην έθελξε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε κατά διαστήματα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το σκοπό της τον πέτυχε, διεκπεραίωσε την αποστολή της και σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που φέτος ήταν στην ομάδα. Και κάποιοι από αυτούς θα συνεχίζουν, κάποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν. Στον προπονητή, στον τεχνικό διευθυντή, σε όλο το staff, οφείλουμε να ευχαριστώ και να μπράβο για αυτό που πέτυχαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Μια, νομίζω, τίμια προσπάθεια, μια παλικαρίσια προσπάθεια, με πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, τα οποία δεν έβγαιναν προς τα έξω και έτσι έπρεπε να γίνει. Με δυσκολίες πολλές φορές στην καθημερινότητα της ομάδας, αλλά με αποφασιστικότητα από όλους, φέτος ο στόχος να επιτευχθεί. Και επιτεύχθηκε και ο Άρης είναι πλέον στην Σούπερ Λίγκα. Για την επόμενη μέρα θα πούμε πραγματάκια και θα λέμε κάθε μέρα από εδώ και πέρα, διότι αυτό θα είναι το αντικείμενό μας και με ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον θα έλεγε κανείς, διότι μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο, μας αρέσει να μιλάμε για μεταγραφές, μας αρέσει να μιλάμε για προσθήκες, μας αρέσει να μιλάμε για οργανωτικά θέματα, για προετοιμασίες, για φιλικά, για μεγαλεπίβολα σχέδια, για ποδόσφαιρο δηλαδή, παρά να μιλάμε, όπως κάναμε πολλές φορές τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, για δικαστήρια, για πτωχεύσεις, για υποβιβασμούς, για προσφυγές, για πάσης φύσεως άλλα θέματα και όχι για ποδόσφαιρο. Φέτος θέλουμε να πιστεύουμε, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, ότι θα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ότι θα μιλάμε για τη στρογγυλή θεά, ότι θα μιλάμε για μεταγραφές, θα λέμε ότι ο ένας παίκτης που αποκτήθηκε είναι γρήγορος, είναι έτσι, έπαιζε εκεί, το ένα, το άλλο, ο Τάδε, ο Δίνα, και όχι για προβληματικές καταστάσεις. Αλλά με μια σημαντική υποσημείωση. Νομίζω ότι με αυτή πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα που ο Άρης επέστρεψε, να μην ξεχνάμε που έφτασε, το ότι έξισε τον πάτο του Βαρελιού, το ότι έφτασε πάρα πολύ χαμηλά, το ότι καταρακώθηκε η ψυχολογία του Αριανού, λιδωρήθηκε, χλεβάστηκε, κατηγορήθηκε, έσκυψε πολλές φορές το κεφάλι, αλλά ήταν πάντα εκεί και τώρα που επιστρέφει οφείλει να παραδειγματιστεί από αυτά που πέρασε προκειμένου να μην τα ξαναπεράσει. Και όπως λέει και ο Θόδωρος Καρυπίδης στην μακροσκελέστατη τοποθέτησή του πριν από λίγο, στην επίσημη στο σελίδα της ΠΑΕ, ο Άρης να είναι μόνιμα από εδώ και πέρα στη φυσική του θέση στην Σούπερ Λίγκα. Ευκαιρίες δοθήσεις με αυτή την εισαγωγή να διαβάσουμε λίγο την τοποθέτησή του. Έχει ενδιαφέρον γιατί κάνει μια σούμα των 3 χρόνων που έχει τα ενία της ομάδας και μιλάει, κάνει μια πρώτη αναφορά για την επόμενη μέρα. Σας τη διαβάζω λοιπόν. Μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας μας που σήμανε την εξασφάλιση του στόχου μας και μαθηματικά, έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος. 4 χρόνια είναι πολλά. Τα 3 τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εγώ στον Άρη, ζήσαμε χαρές και λύπες. Περάσαμε πολλά. Υπήρξαν στιγμές απογοήτευσης, αμφισβήτησης και έντονης κριτικής. Άλλοτε καλοπροαίρετης και άλλοτε κακοπροαίρετης. Προσωπικά δεν λύγησα όμως και ούτε θα λυγίσω ποτέ. Ξέρω ποιες είναι οι ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω πλήρως. Δεν κρύφτηκα και δεν θα το κάνω ποτέ. Επιπλέον αυτά τα 3 χρόνια μέτρησα συμπεριφορές και φίλους. Έχω καταλάβει πλέον ποιοι θέλουν πραγματικά το καλό του Άρη και ποιοι επενδύουν στην αποτυχία για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα. Για αυτούς θα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή. Να είναι σίγουρο ότι η σιωπή μου δεν σημαίνει αδυναμία, τονίζει ο πρόεδρος του Άρη και συνεχίζει. Το βέβαιο είναι ότι μέσα από τις δυσκολίες αυτών των 3 χρόνων δυναμώσαμε και γίναμε όλοι σοφότεροι. Προσωπικά έχω πεισμώσει περισσότερο. Ο Άρης επέστρεψε εκεί που του αξίζει να βρίσκεται γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο τον έχει ανάγκη. Σήμερα τραβάμε μια κόκκινη γραμμή στο παρελθόν. Κανείς μας δεν θέλει να θυμάται κάτι από τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που οφείλουμε όλοι να μην ξεχάσουμε ποτέ είναι τα λάθη που έγιναν στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν και έφεραν τον Άρη σε αυτή την κατάσταση. Λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν
και δεν θα επαναληφθούν. Σήμερα ανοίγει ένας νέος κύκλος, θα είναι μεγαλύτερος, δυσκολότερος, αλλά και πιο ευχάριστος. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Στην παρούσα φάση δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχουμε άλλα 3 παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα μόνο με νίκες. Το μόνο που θέλω να πω προς τον κόσμο του Άρη είναι τούτο. Ο Άρης επέστρεψε στη Super League και θα μείνει για πάντα εκεί. Όχι για να είναι κομπάρσος, αλλά θα διεκδικήσει αυτό που του αναλογεί. Ο νέος Άρης θα είναι όπως πρέπει να είναι, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων μας και να δικαιώσει τις προσδοκίες μας. Να είναι όλοι βέβαιοι γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε είναι η συσπήρωση όλων δίπλα στην ομάδα. Τώρα, με την επιστροφή της εκεί που ανήκει, είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα επιστρέψει μαζικά στο πλευρό της. Δεν περισσεύει κανείς. Περισσότερα θα πω με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Θα ήθελα τέλος να συγχαρώ τον προπονητή μας κύριο Σπανό, τον τεχνικό μας διευθυντή κύριο Μηροφορίδη και φυσικά τους παίκτες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν φέτος για την επίτευξη του στόχου. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αυτή είναι η τοποθέτηση του Θόδωρου Γαρπίδη λίγες ώρες μετά την επίτευξη του στόχου. Για την επόμενη μέρα δεν θέλει να πει πολλά, όπως καταλαβαίνετε, από αυτή την τοποθέτηση. Κυρίως γιατί θέλει να ολοκληρώσει, φανταζόμαστε, κάποιες κινήσεις τις επόμενες μέρες. Είναι μια τοποθέτηση δέσμευση και θα πρέπει να την κρατήσουμε, διότι εμφανίζεται πεισμωμένος, εμφανίζεται διαβασμένος, εμφανίζεται αποφασισμένος, τουλάχιστον έτσι όπως λέει στη δήλωσή του, να κάνει τον Άρη έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι την επόμενη σεζόν στην Super League. Ζητάει την συσπήρωση του κόσμου γύρω από την ομάδα. Το έχει πει κατά τη διάρκεια και της φετινής και της περσινής χρονιάς, κατά καιρούς. Τώρα το ζητάει ακόμη περισσότερο. Και περιμένουμε πλέον τις επόμενες μέρες σιγά σιγά να ξετυλίγεται το κουβάρι της επόμενης μέρας, που θα περιλαμβάνει έτσι αρκετά επεισόδια. Γιατί είναι η αλήθεια, περιμένουμε αρκετές αλλαγές, αρκετές ανακατατάξεις, αρκετές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ και είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να γίνουν μια σειρά από πράγματα σε όλους τους τομείς, ώστε ο Άρης να επιστρέψει σε 4 μήνες, τόσο περίπου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα το επόμενο της Super League, έτσι ακριβώς όπως πρέπει και τον θέλουν οι οπαδοί του, που έχουν πολύ μεγάλη δίψα μετά από αυτά τα χρόνια της υπομονής, να τον ξαναδούν στα γήπεδα της Super League και να τον βλέπουν να έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Ωραία τα λέμε, τα πρέπει. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρεις, όταν εγώ τα σκεφτόμουν τον Πούρη Χρυσάθε, με πιέσε ένα αυτία. Δηλαδή, τα έβαζα κάτω και έλεγα πόσα πρέπει να γίνουν. Κοίταξε, προφανώς ο Θόδωρος Καρυπίδης, πολλά από αυτά τα πρέπει που λέμε εμείς, ή κάποια τέλος πάντων από αυτά τα πρέπει που λέμε εμείς, τα έχει ήδη δρομολογήσει. Ή τέλος πάντων είναι στη διαδικασία δρομολόγησής τους. Είναι όντως πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο, μη στεκόμαστε μόνο, μη στεκόμαστε στο αγωνιστικό, εντάξει, αυτό που πουλάει. Δεν μιλάω για το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό εντάξει. Είναι το προφανές και αυτό που βλέπουν όλοι. Και να σου πω κάτι, και το αγωνιστικό είναι και το μόνο που ό,τι και να γίνει, κάτι θα κάνει. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες θα έρθουν. 10, 12, 15, κάποιος προπονητής θα αναλάβει. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Άρα, προς τα εκεί, το μόνο που μπορείς να πεις στον Καρυπίδη είναι να κάνει σωστές επιλογές. Το θέμα είναι, καταρχήν, από πού θα ξεκινήσει αυτό το σωστές επιλογές. Δηλαδή, θα τις κάνει ο ίδιος. Θα επιλέξει κάποιον άλλον με τον οποίο θα συνεργαστεί και θα τις κάνει και θα φαίνεται αυτός ο άλλος. Ή μπορεί να επιλέξει, μπορεί να τις κάνει με σένα και εσύ να μην φαίνεσαι, παραδείγματος χάρη. Ναι. Πουθενά. Το θέμα μου όσον αφορά την επιτυχία και για να υλοποιηθεί αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καρυπίδης, να μην είναι κομπάρσος ο Άρης, δεν είναι τόσο απλό όσο σημειώνεται στην τοποθέτηση. Καλά, στα λόγια είναι όλα εύκολα, εντάξει. Η υλοποίησή τους είναι δύσκολη. Σίγουρα το ότι παίρνει μια δημόσια θέση σήμερα και λέει τα όσα λέει είναι κάτι το οποίο τον δεσμεύει δημόσια. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος και να καταλάβει και ο ίδιος, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να καταλάβει ότι
του χρόνου δεν θα είναι ούτε ο Άρης της Γάμα και της Β' Εθνικής και δεν θα είναι φυσικά ούτε και η Βέρεια τη Super League ομάδα την οποία θα έχει να κοντρολάρει. Θα πρέπει να αντιληφθεί και να καταλάβει τις τεράστιες απαιτήσεις που θα υπάρχουν πλέον στον Άρη. Θα πρέπει να αντιληφθεί και να καταλάβει ότι πλέον δεν έχει να κάνει με τον Όφη. Με τον Όφη θα έχει να κάνει, αλλά υπό άλλη κατάσταση. Με τον Απόλλων Σμύρνης ή τη Λαμία στη Β' Εθνική, με τους οποίους άλλωστε δεν πέτυχε ο Άρης. Θα έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα έχει να κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Θα έχει να κάνει με τον Κούγια. Θα έχει να κάνει με τον Πανόπουλο. Θα έχει να κάνει με τον Μποροβίλο. Θα έχει να κάνει με τον Σπανό. Θα έχει να κάνει με τον Ζαμάνι. Θα έχει να κάνει με ομάδες οι οποίες έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν ενταχθεί στο Α, Β ή Γ μπλοκ υπό τις φτερούγες κάποιας άλλης ομάδας. Θα έχει να κάνει με έναν τεράστιο επικοινωνιακό μηχανισμό που απέναντί του δεν έχει το παραμικρό, με εξαίρεση ελάχιστες αριανές φωνές, και μάλιστα από τις ελάχιστες ακόμα ένα ποσοστό 80-90% η φωνή τους περιορίζεται είτε σε δικά μας κυτρινόμαυρα μέσα, είτε σε μέσα που η εμβέλειά τους φτάνει μέχρι την Κατερίνη και τη Χαλκιδική, χωρίς καμία απολύτως πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων, χωρίς καμία απολύτως εκπροσώπηση στα κέντρα των αποφάσεων, χωρίς καμία μα καμία δυναμική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνω, με ελάχιστες κυτρινόμαυρες φωνές, χωρίς τεχνικό διευθυντή, χωρίς καν γενικό αρχηγό η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι ο Στάθης ο Φρυλίγκος, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει. Θα τους τελείωσες όλους? Όχι. Λέω ότι το τι χρειάζεται και έβαλα, δεν άκουγες πριν και μιλούσα στο τηλέφωνο, ότι πλέον δεν έχεις να κάνεις με κάποιους στη Β' και στη Γ' Εθνική. Έχεις να κάνεις με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Κούγια, εντάξει, τον Πανόπουλο, τον Σπανό, τον Μποροβίλο, τον Ζαμάνι. Και το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές. Αυτό λέω. Πολύ περισσότερο παίζεται σε άλλους χώρους. Αυτό λέω. Θα έχεις να κάνεις επικοινωνιακά, που σαν ανύπαρκτος, ελάχιστες αριανές φωνές και οι περισσότερες από αυτές, ένα 80-90%, είμαστε ελάχιστοι που έχουμε μια πρόσβαση. Γράφουμε ένα blog, ας πούμε, έχουμε μια παρουσία στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχει ούτε αυτό. Οι πιο πολλοί είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και να το λέμε, παιδιά, μεταξύ μας, ξέρετε, τα γράφω εγώ στο Λαμπαοτάρης με τον Αλέξη. Αυτό ήταν, το απότοκο της κατάντιας του Άρη, της αγωνιστικής τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά ξαφανίστηκαν όμως και όλοι από τα κέντρα και από την Αθήνα. Τι να τους κάνουν, δηλαδή, η ομάδα έχει κατρακύλα. Ναι, αυτό σου λέω όμως. Όλα αυτά όμως επικοινωνιακό, συν το άλλο που ανέφερα με το παραγοντικό, στα κέντρα των αποφάσεων, όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Και δεν γίνεται φυσικά να διορθωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά αν προσθέσεις όλα αυτά και τις ελλείψεις που έχει ο οργανισμός Άρης, που για να είμαστε ακριβείς, η λέξη οργανισμός και Άρης αυτή τη στιγμή δεν συνάδει, δεν υπάρχει. Σας έχουμε πάρα πολλές φορές με τον Αλέξη ότι και εμείς κάνουμε υπομονή σε πάρα πολλά πράγματα, στεναχωριέμαστε με πάρα πολλά πράγματα, γιατί εμείς μπορούμε και βλέπουμε και δύο πράγματα παραπάνω με την καθημερινή μας τριβή. Είμαι βέβαιος ότι ο Μπούρμπος, αυτά που προσπαθούσε να πει χθες και δεν έλεγε, είναι κομμάτι αυτών που λέω. Από το Ρήσιο, το οποίο είναι ένα ερείπιο, από το Βικελίδης που είναι σε τραγικό χάλι, δεν είναι παιδιά να έρθει ένας προπονητής όπως προσπαθούν κάποιοι να σπάρουν τα κλικ και να πουλήσουν πέντε φύλλα παραπάνω. Είναι και το τελευταίο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι εκεί θα έρθουν καλοί παίκτες. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως. Θα συνεχίσουμε. Θα πούμε και άλλα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε, θα φιλοξενήσουμε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανόδου φέτος. Ένα ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι κούμπωσε κατάλληλα στην ομάδα. Ήταν από τους βασικούς με πάρα πολλά παιχνίδια. Και θα τον ακούσουμε έτσι σε λίγο να μας μιλάει
για την χρονιά που σιγά σιγά ολοκληρώνεται, την επίτευξη του στόχου και έτσι κάποιες πρώτες σκέψεις για την επόμενη σεζόν. Οπότε, διαλεματάκι γρήγορα γρήγορα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε πάντοτε εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή του Αλαμπαουτάρη, στο Λίμπερο, στο 107 και 4, μαζί μας και τα καταστήματα Alter Ego, τα τρία των αριθμών καταστήματα, στα οποία πηγαίνουμε για να ντυθούμε με γαμπριάτικα κουστούμια και να ξεχωρίσουμε στο γάμο μας. Εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα θα βρείτε. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το πρώτο κατάστημα, Πασαλίδη 85 ανατολικά στην Καλαμαριά και στο κέντρο το ολοκένουργιο στην Παύλου Μελά 36, για να βρείτε ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Alter Ego, fashion.gr είναι και η ιστοσελίδα των Alter Ego για να δείτε όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν από λίγο. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Με ποδόσφαιρο ασχολούμαστε, με ποδόσφαιρο θα συνεχίσουμε. Αυτό θα είναι το βασικό μας θέμα στην σημερινή εκπομπή, δικαιωματικά άλλωστε, μετά την μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου. Και θα μιλήσουμε τώρα, δίνοντας την καλησπέρα μας, ένα από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής χρονιάς, τον Χουσέιν Μουμίν, τον άνθρωπο που μαζί με τον Λευτέρη Τζόγλου συνέθεσαν ένα, έτσι όπως έλεγαν και οι παλιότεροι, χαλκέντερο δίδυμο αμυντικών μέσων στην ομάδα. Χουσέιν, καλησπέρα από το Λίμπερο και την εκπομπή του All About Aris. Καλησπέρα σε όλους. Και συγχαρητήρια φυσικά για την μαθηματική πλέον εξασφάλιση της ανόδου στην κατηγορία. 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Τελικά ήταν εύκολο, δύσκολο? Πώς βίωσες τη φετινή χρονιά? Ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Εντάξει, εύκολο δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Είχαμε βάλει ως στόχο στην αρχή της σεζόν να το κάνουμε εύκολο εμείς και θεωρώ εκ του αποτελέσματος το κάναμε εύκολο και καταφέραμε έτσι 5 αγωνιστικές πριν από το τέλος να το σιγουρέψουμε. Mm-hmm. Ποια ήταν τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο Άρης Χουσέιν για να πετύχει το στόχο του στο πρωτάθλημα φέτος? Καταρχάς, σαν υλικό είχαμε το καλύτερο υλικό, πιστεύω, στο πρωτάθλημα. Ναι. Από εκεί και μετά δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι σαν ομάδα, όλοι αυτοί που συμμετείχαν, από προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλοι αυτοί που ήταν κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Που η ομάδα πιστεύω ότι πάλεψε όλα τα παιχνίδια με όλες τις δυνάμεις που είχε. Mm-hmm. Το καλό ήταν ότι δεν δεχόμασταν εύκολο γκολ. Mm-hmm. Και τα παιχνίδια που θέλαμε να κερδίσουμε τα κερδίζαμε. Mm-hmm. Είδες διαφορές μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου? Έχω την εντύπωση, Χουσέιν, ότι ο Άρης στον πρώτο γύρο και ειδικά στα πρώτα παιχνίδια που έκανε και εκείνο το σερί, εκεί έχτισε ουσιαστικά την άνοδο, έβαλε τις βάσεις. Ναι, σίγουρα το καλό ξεκίνημα που κάναμε μας βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε και όλος αυτό το στόχο έτσι, να ξεκινήσουμε καλά, να χτίσουμε μια διαφορά και που θα μας έδινε όθηση και ηρεμία και το καταφέραμε. Ήταν πολύ σημαντικό που ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είχε και ρέντα η ομάδα, κακά τα ψέματα, σε κάποια παιχνίδια τη βοήθησε και αυτό, αλλά αυτή είναι και με τους ισχυρούς, με αυτούς που το παλεύουν στην Αθηνά και Χειρακίνη. Είχε ο Άρης δηλαδή, κέρδισε κάποια παιχνίδια και στο τέλος των αγώνων. Θυμίζω χαρακτηριστικά εκείνο το μάτς, τα τρίκαλα. Ναι, σίγουρα είχε και ρέντα η ομάδα, αλλά αυτό που είπα και πριν, ότι η ομάδα πάλευε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε αρκετούς βαθμούς στα τελευταία λεπτά των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι αυτά. Όταν δεν το παρατάς το παιχνίδι και το παλεύεις 90 λεπτά, στο τέλος παίρνεις αυτό που θέλεις. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο ένα μάτς. Δηλαδή ήταν αρκετά παιχνίδια που πήραμε βαθμούς στο τέλος των παιχνιδιών. Mm-hmm. Ναι, με Κισαμικό, Εργοτέλη, στα τρίκαλα. Ήταν αρκετά, ναι. Έτσι, κάνοντας μια σούμα και κοιτώντας λίγο πίσω, γυρίζοντας αυτούς τους μήνες, Χουσέιν, ποια παιχνίδια θα χαρακτήριζες ή κάποιες φάσεις, κάποια γκολ κομβικά φέτος στη σεζόν, ποια θα ξεχώριζες εσύ? Αρκετά παιχνίδια, αρκετά. Όπως το γκολ που έβαλε ο Μπάμπης στα τρίκαλα. Ναι. Η ανατροπή που κάναμε με τον Εργοτέλη, η ανατροπή που κάναμε με τη Δράμα.
Τι να πρωτοθυμηθώ, είναι αρκετά τα παιχνίδια. Με τη Βέρεια κερδίσαμε στο τέλος. Με το Πανσεραϊκό επίσης στο τέλος. Ήτανε το γκολ του Ντούνι ενδεχομένως στη, πολύ... στην Πάτρα στο τέλος. Το ναι, το γκολ του Μάρκου στην ναι. Πάτρα, ναι. Ήταν αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή όλα αυτά παίξανε το ρόλο τους. Πέρσι ο Άρης έχανε βαθμούς στο τέλος. Φέτος τους πήρε στο τέλος. Αυτό δείχνει φέτος κάτι για την ομάδα. Έδωσε, ναι. Ναι, ναι, μας τα έδωσε. Αλλά τα παλέψαμε κιόλας. Τα θέλαμε, τα ψάχναμε τα γκολ. Και μας βοήθησε και η τύχη λίγο. Τι να πω. Μπήκανε και πήραμε τους βαθμούς που θέλαμε, τα αποτελέσματα που θέλαμε. Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Χουσίνο, ότι μια μεγάλη διαφορά του Άρη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, την οικογένεια, τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, τους παίκτες, μια μεγάλη διαφορά του Άρη του φέτος με το πέρσι είναι τα δύο του αμυντικά χαφ, σύν ότι υπάρχει και τρίτος από πίσω, είναι και ο Νίκητς που ήταν από πίσω. Ενώ πέρσι δεν υπήρχε, μόνο ο Ρόβος νομίζω, υπήρχε άλλο καθαρό αμυντικό χαφ. Δεν υπήρχε και πολλοί λένε ότι το αμυντικό χαφ, όσο και αν είναι αδικημένο ακόμα και από το όνομά του, αμυντικό χαφ, σκέφτεται το άλλο πάντα, είναι το πιο κομβικό, πιο κομβικό παίκτη μέσα στο γήπεδο. Ναι, φέτος εντάξει, σε όλες τις θέσεις η ομάδα είχε παίκτες που κάναν τη διαφορά, mm-hmm. αλλά επειδή μου είπες για τις συγκεκριμένες θέσεις, φέτος στα αμυντικά χαφ ίσως και η ομάδα είχε πιο αμυντικούς παίκτες που μπαίνανε σε μονομαχίες και ήταν πιο αμυντικοί, βοηθάγανε πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Ενώ πέρσι η ομάδα και γενικά πιστεύω ότι χτίστηκε πιο πολύ σε ποιότητα και γι' αυτό και ίσως δεν της βγήκε η χρονιά. Αλλά φέτος είχε διαφορετικό στυλ παίχτες σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση και αυτό βοήθησε στο αμυντικό κομμάτι. Εκ του αποτελέσματος αυτό φάνηκε. Ναι. Αλλά όπως είπα, σε όλες τις θέσεις η ομάδα είχε παίχτες που ήταν και καλοί και μαχητικοί, κάναν τη διαφορά. Mm. Και έτσι δεν διστάζατε ποτέ να βάλετε τα πόδια σας στη φωτιά, να πάρετε κίτρινη κάρτα. Χρεωθήκατε αρκετές κάρτες και εσύ και όλοι και οι συμπαίκτες και ειδικά εκεί στα χάφαλα και οι υπόλοιποι. Ήταν μια ακόμη έτσι ένδειξη του ότι ο Άρης ήταν αποφασισμένος να παλέψει όλα τα παιχνίδια φέτος. Ναι, έτσι ακριβώς. Η ομάδα τα πάλεψε όλα τα παιχνίδια με ψυχή και πάθος. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από την δική σου παρουσία. Ήρθες μετά από μια διετία στα Τρίκαλα γνωρίζοντας τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας. Νομίζω ότι, εγώ αυτό είπα και προηγουμένως, ότι κούμποσες αμέσως. Δηλαδή δεν χρειάστηκες και πολύ χρόνο προσαρμογής. Ναι, σίγουρα. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το καλό κλίμα που είχαμε στην ομάδα. Και η στήριξη του κόσμου, του προπονητή, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ήρθα, μπήκα γρήγορα στην ομάδα και θεωρώ ότι βοήθησα και ελπίζω ότι να βοήθησα σε αυτό. Εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά καλή χρονιά και για μένα, αλλά πιο πολύ πιο σημαντικό για την ομάδα. Σου λείψε τον γκολ. Μου λείψε τον γκολ. Ναι. Αν και έβαλε στα φιλικά, έβαλε στα Τρίκαλα, έβαλε στα φιλικά. Δεν έβαλε εκεί γκολ. Σε ποιο ματς, στα Τρίκαλα, δεν ήταν. Δεν είναι. Άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Μακάρι να είχαμε και τη ρέντα και στα επίσημα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε. Έχεις δώσει βέβαια. Είχαμε παίχτες που. Ναι, είχαμε παίχτες που βάζανε τα γκολ και. Για μένα έχει κάνει μια πολύ κομβική assist. Και το λέω κομβικιό γιατί έδωσες πάσα για γκολ, αλλά γιατί είναι ο τρόπος που δίνεις την πάσα στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχεις 4-5 παίκτες μπροστά σου, εκεί συνήθως ο οποιοσδήποτε αμυντικός χαφ σουτάρει. Εσύ είδες τον Πλατέλα στη γωνία και νομίζω ήταν καθοριστικό εκείνο το γκολ, το 1-1 στο 45. Ήτανε και αυτό, εντάξει, όταν παίζεις τόσο πολλά παιχνίδια σίγουρα είναι φάσεις που... μπαίνεις σε τόσες πολλές φάσεις που σε κάποιες φάσεις παίρνεις την καλή απόφαση και βοηθάς την ομάδα σου. Ήταν αυτό, κάποια παιδιά βάλανε τα γκολ στο τέλος, κάποια παιδιά δώσανε τις πάσεις που έπρεπε να δοθούν και έτσι η ομάδα έπαιρνε τα αποτελέσματα που ήθελε. Πες μου λίγο, θέλω συνέστημα ποδοσφαιριστή για τη φάση αυτή την περίφημη στον Όφη με το βουό που σου κάνει το φάουλ στο τέλος. Εκείνη την ώρα τι σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής, γιατί είναι με την μπάλα, του παίρνει τα πόδια πεντακάθαρο ο επιθετικός, ο οποίος ακόμα και ο ίδιος διστάζει, δεν πάει να βάλει γκολ, σταματάει, αλλά διότι λέει παίζεται. Εκείνη την ώρα τι σκέφτεσαι.
η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή κόλλησα λίγο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι άφησε αυτό, ότι άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Μετά από λίγο που το συνειδητοποίησα, λέω ευτυχώς δεν μπήκε γκολ, ας πούμε. Τι να πεις, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Είναι η απόφαση του διαιτητή, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Σίγουρα νιώθεις πολύ άσχημα. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα κάνεις ένα λάθος και η ομάδα σου κινδυνεύει να φάει γκολ. Και ξεκινάει από σένα αυτό. Είναι πολύ κακό συνέστημα. Ήδη το μυαλό και πολύ περισσότερο Χουσέιν από χθες πλέον ταξιδεύει στην επόμενη μέρα στην επιστροφή του Άρη στη Super League. Εσύ έχεις και τον επόμενο χρόνο συμβόλαιο. Φαντάζομαι η σκέψη σου είναι στο να παραμείνεις εδώ πέρα και να παίξεις στη Super League. Πού έχεις αγωνιστεί άλλωστε, δεν σου είναι άγνωστη κατηγορία? Ναι, συμβόλαιο έχω, αλλά εντάξει, αυτό είναι θεωρητικό. Είναι οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το καλό της ομάδας. Εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα. Μακάρι δηλαδή έτσι τα συμφέροντα της ομάδας να συμβαδίζουν και με τα συμφέροντα των παιχτών. Αντρίκια και τίμια τοποθέτηση νομίζω. Δεν τη συνηθίζουν πολύ, αλλά παρότι έχει συμβόλαιο, εσύ λες ξεκάθαρα ότι... Αν με θέλουν θα μείνω, αν δεν με θέλουν, αυτό που καταλαβαίνουμε. Θα μπορούσε να πεις, εγώ έχω συμβόλαιο, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Εντάξει, κάποια παιδιά που βοηθήσανε πάρα πολύ δεν έχουν συμβόλαιο και πρέπει να μείνουν στην ομάδα. Αλλά αυτό, γι' αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το λέμε εμείς, να το αποφασίζουμε εμείς. Η ομάδα πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι δηλαδή να γίνει καλή διαχείριση έτσι ώστε η ομάδα του χρόνου να είναι αρκετά δυνατή έτσι όπως της αξίζει. Ο Τζόγκλου είναι καλός παίκτης. Δίνει καμιά πάσα. Πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Το είδαμε όλοι με τη χρονιά που έκανε ο Λευτέρης και όπως αρκετοί άλλοι παίκτες. Όπως όταν πετυχαίνει και η ομάδα το στόχο της... Όλα είναι πολύ καλύτερα. Σας ενόχλησε καθόλου το τελευταίο μήνα που κυκλοφορούν γενικότερα διάφορα σενάρια, ονόματα, ότι φεύγει σχεδόν όλη η ομάδα, ότι θα αλλάξει ο ένας, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, οι παίκτες, θα φύγουν περισσότεροι. Σας δημιούργησε έτσι και κάποια ανασφάλεια ενδεχομένως στα αποδυτήρια? Σίγουρα μας επηρεάζει, δεν μπορεί να μην μας επηρεάζει, άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, ο καθένας έχει φιλοδοξίες και όνειρα, δηλαδή μπορεί να έχει και για την ομάδα και για την καριέρα, το μας ενοχλεί, αλλά εντάξει, επαγγελματίες είμαστε, συνηθισμένοι είμαστε σε αυτά τα θέματα. Όπως είπα και πριν, μακάρι, δηλαδή αυτοί που βοηθήσαν, τα παιδιά που βοηθήσαν δηλαδή την ομάδα, σχεδόν όλη η ομάδα, να παραμείνει. Εγώ αυτό θα ήθελα, αλλά εντάξει, όπως είπαμε και δεν είναι στο χέρι μας αυτό. Περιμένουμε και να βαρθούν κάποιες αποφάσεις και αναλόγως θα πορευτούμε. Ναι, άλλα τα δεδομένα βέβαια της Super League. Άλλο πρωτάθλημα, εντελώς διαφορετικό από την Football League. Ενδεχομένως να χρειαστεί μεγαλύτερη ποιότητα, λέω εγώ, την επόμενη σεζόν. Γιατί θα έχεις να ανταγωνιστείς και καλύτερες ομάδες ασφαλώς. Ναι, εννοείται. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Σίγουρα θα χρειαστεί παίχτες με ποιότητα και αυτά η ομάδα που θα θέλει να κάνει μια πολύ καλή πορεία, αλλά θέλει και αρκετή δουλειά, εντάξει, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η δουλειά που έκανε η φετινή ομάδα και η ομάδα της επόμενης χρονιάς θα χρειαστεί αρκετή δουλειά. Δεν φτάνει μόνο ποιότητα και... Ιταλοί παίχτες. Έχει όμως και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο Άρης. Έχει έναν κόσμο ο οποίος φαίνεται ότι ξυπνάει και μοιάζει διψασμένος πραγματικά για να επιστρέψει στο γήπεδο. Και αυτό κακά τα ψέματα δεν το έχουν πολλές ομάδες στη Super League. Ναι, η ομάδα έχει πολύ μεγάλη δυναμική και φέτος το έδειξε αυτό. Ήταν κοντά μας ο κόσμος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας φόθησε πολύ, θα έλεγα, σε αρκετά παιχνίδια. Και του χρόνου θα είναι, πιστεύω, ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Οπότε θα έχει μια όθηση η ομάδα πάρα πολύ καλή από τον κόσμο. Χθες για πες μας κανένα ντεσού, έτσι, εκεί από το λεωφορείο της επιστροφής. Είδαμε και μπυρίτσες ανοίξανε, αναμνηστικές φωτογραφίες βγήκανε. Εντάξει, το χαρήκατε νομίζω με την ψυχή σας, γιατί δεν ήταν και εύκολη για εσάς. Έλεγα, Χουσέιν, εγώ στο ξεκίνημα ότι
Εντάξει, καθημερινή τόσες πολλές φορές το ρίσιο δεν ήταν και πιο εύκολη. Εντάξει, μπορεί να τα ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν ήταν μια αγγελικά πλασμένη χρονιά. Όχι, όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτσι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, ήρθαν κρίσιμες στροφές που η ομάδα κράτησε. Έπρεπε να κρατήσει και κράτησε. Υπήρχαν προσωπικότητες στην ομάδα που βοήθησαν σε αυτό. Σίγουρα η χαρά που είχαμε μετά το τέλος του παιχνιδιού ήταν πολύ μεγάλη, όλοι χαρούμενοι, όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι ανταμείβεσαι για όλο το κόπο της χρονιάς. Το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα λίγες μέρες ξεκούραση και υπάρχουν και τρία παιχνίδια. Φαντάζομαι θέλετε να κλείσετε νικηφόρα τη σεζόν. Δεν ξέρω τώρα η πρώτη θέση μετά την νίκη του Όφη στην Καλαμαριά. Δεν νομίζω ότι έτσι πως φαίνεται τουλάχιστον δύσκολα θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω αν έχει καμία σημασία πως το βλέπεις αυτό. Σημασία έχει άνοδος. Εντάξει, σημασία έχει άνοδος. Από εκεί και μετά έχουμε τρία παιχνίδια που πρέπει να τα παίξουμε, να είμαστε σοβαροί, να τελειώσουμε με την αξιοπρέπειά μας πάνω απ' όλα και με την υγεία μας. Η ομάδα θα είναι σοβαρή, πιστεύω. Θα τα παίξει αυτά τα παιχνίδια έτσι όπως πρέπει να τα παίξει. Από εκεί και μετά να τα κερδίσουμε εμείς τα τρία παιχνίδια που μένουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε ακόμη μια φορά έτσι, να σου πούμε συγχαρητήρια και μπράβο για την φετινή προσπάθεια και για τη δική σου αλλά και ολόκληρης της ομάδας και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την επόμενη σεζόν. Να σε δούμε στην προετοιμασία. Να σε δούμε στην προετοιμασία που φέτος θα είναι και κάνα μήνα νωρίτερα από την πρισινή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Υγεία, καλή συνέχεια με υγεία. Αυτά από έναν παίκτη, βλέπετε πόσο σοβαρός είναι και στον τρόπο που μιλάει. Από τους ακρογωνιαίους λίθους, το ξαναλέω, της ομάδας, συνήθως ένα έτσι, σκληροτράχυλο αμυντικό δίδυμο αμυντικών μέσων, για να είμαι πιο σωστός, με το Λευτέρη Τζόγλου. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα δεν θα πάει με αυτούς τους δύο μόνο στην Σούπερ Λίγκα, 100%, θα χρειαστούν και άλλες προσθήκες, αλλά είναι από τους παίκτες που επειδή έχουν και διετές συμβόλαιο, είναι ενδεχομένως μες στο πλάνο για την επόμενη σεζόν. Τον ακούσατε να μας κάνει τον απολογισμό της φετινής χρονιάς που σιγά σιγά ολοκληρώνεται για τον Άρη, ο οποίος έχει τώρα και δύο ολόκληρες εβδομάδες και κάτι παραπάνω ξεκούρασης. Έχει και ένα τριήμερο ρεπό σούπερ. Οι περισσότεροι δεν βρίσκεις παραελάχιστος στη Θεσσαλονίκη από σήμερα το πρωί. Λέμε όλοι, είπε και τώρα και ο Χουσίν, για τρεις νίκες και τα λοιπά. Τι κίνητρο δίνει στον ποδοσφαιριστή που θα πάει με το πούλμαν 10 ώρες στη Σπάρτη. Και 10 κι εσύ. Πόσες είναι τώρα. 5. Με το πούλμαν 8. 5. 5 δεν είναι σίγουρα. 5 με το αυτοκίνητο. Πιο μακριά από την Πάτρα. 7 το λιγότερο είναι νομίζω. Την Πάτρα πιο μακριά είναι. Τώρα το μόνο κίνητρο μπορούν να βρουν παιδιά που δεν έχουν παίξει, που δεν έχουν πάρει παιχνίδια, που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής και θέλουν να γράψουν κάποια παιχνίδια για να δείξουν κάποια πράγματα. Να βάλει κανένα γκολ. Ας το ρεκόρ. Και εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω, εάν θα γίνουν και τα τρία παιχνίδια, που λογικά θα γίνουν, δεν βλέπω γιατί να μην γίνουν, νομίζω και ο Πανσεραϊκός κανονικά θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε, έχουμε βάφτιση, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι επειδή το μάτς εκείνο ειδικά θα είναι το τελευταίο φετινό εντός έδρας, σε εκείνο ο προπονητής έχω την εντύπωση ότι θα επιλέξει ως επιτοπλίστων τους παίκτες ο οποίος βασίστηκε τη φετινή σεζόν για ένα τελευταίο χειροκρότημα σε γενικές γραμμές. Εδώ Νέτο, ρε φίλε. Και στα παιχνίδια με Σπάρτη και Καρδίτσα θα δεις και τον Νέτο και θα δεις και όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει και δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο γενικότερα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Έτσι μου προκύπτει. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Για μένα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν μιλήσουμε με τον coach, θα τον πω να μπει ο Νέτο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Πρέπει στο τελευταίο μάτς, να είναι στο τελευταίο μάτς του εντός έδρας πριν στα κρεμάσει τα παπούτσια. Να βάλει αλλαγή, Χρυσά. Κάπου δεν είπα το βάλει και βασικό. Στο βάλει στο 90, να πάρει το χειροκρότημα. Να σου πω κάτι άλλο με ενδιαφέρον τώρα από εδώ και πάει. Και όχι, φυσικά τον Νέτο τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Τον ξέρουμε 10 χρόνια. Είναι μια πολύ αγαπητή φιγούρα. Και 100% μαζί σου να παίξει στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Το τι θα αποφασίσει ο προπονητής είναι άλλο θέμα. Και αυτός λιδωρήθηκε αρκετά για κάποια παιχνίδια που άρεσε δεν έπαιζε καλά. Και η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές στοχοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Αλλά νομίζω ότι καλό να τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Ο στόχος επιτεύχθηκε.
Ο Άρης είναι στη Σούπερ Λίγκα και όσοι πέρασαν από αυτή την ομάδα και δεν θα συνεχίσουν, νομίζω ότι πάντοτε θα τους μνημονεύουμε με ένα ευχάριστο τόνο στη φωνή μας. Και αν ο προπονητής δεν συνεχίσει, που είναι το πιθανότερο, επίσης νομίζω ότι πρέπει να φύγει και θα φύγει σαν ένας φίλος της ομάδας. Και από εδώ και πέρα, σιγά σιγά, από τις επόμενες εκπομπές θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επόμενης μέρας που θα βρει τον Άρη στη Σούπερ Λίγκα αλλαγμένο. Να είστε βέβαιοι, πολύ πολύ αλλαγμένο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να περάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Βασίλη Καβαδία, σε ενημερώνω ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση για την έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Άντε πάλι. Πάλι θα αλλάξουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ τώρα. Πού ξέρω εγώ. Για να διαβάσουμε λίγο. Εμπρόστια όψη. Οπίστια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ναι, για να δικαιολογητικά για την ταυτότητά σας, παιδιά. Για την έκδοση νέου ταυτότητας επιβάλλω. Ούτε παλιά έχεις. Όπως είσαι. One of the kind. Για την την άλλαξα. Λοιπόν, μία φωτογραφία, μία έχω. Η οποία θα εκδίδεται με μέρημνα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303. Έχω, έχω τέτοια, έχω. Ωραία. Έλτιση υπεύθυνη δήλωση, όπως καθορίζεται, να σου πάρετε να βρείτε τώρα. Τι θα λέει. Αναζήτηση, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος ΟΨΕΔ. ΟΨΕΔ. Αίτηση έκδοσης αντικατάστασης. Ναι. Εντάξει, έχω. Παλαιό δελτίο. Ναι, τότες. Έχω. Ηλεκτρονικό παράβολο. Έχω. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής. Έχω. Από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του ετούντος. Επώνυμο, μόνο μου, πατέρας κτλ. Με λατινικούς χαρακτήρες. Έχουμε, ναι. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος. Η ομάδα αίματος και το ρέζους. Α. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εγγραφή των στοιχείων αυτών. Όχι, φίλε, δεν θέλω το αίμα μου. Ναι. Σε περίπτωση έκδοσης αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής. Υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση ελληνικής αρχής. Απόφαση καθορισμού επιμέλεια ενός επιτρόπου δικαστικού. Το δαχτυλικό αποτύπωμα. Παράβολο. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του δημοσίου 10 ευρώ. Α. Κατάλαβες. Γιατί δεν θέλουν 10 ευράκι. Ναι. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών. Ναι. Το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ίμιση. Έλα, 5 ευρώ γλιτώσαμε. Ναι. Μας κόστανε το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αν μας πάρουν 500 ευρώ παραπάνω και σου λέει, ορίστε, παίρνεις 5 ευρώ πίσω. Ναι, ωραία. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από α έως και ε, ναι. Αντικαθίστανται εντός 12 μηνών, ναι. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του, ναι. Άρθρου 13. Α, δελτία με πρώτο γράμμα ζ έως κ, ναι. Αντικαθίστανται εντός 12 μηνών. Ναι, εμείς που είμαστε, μετά είμαστε εμείς. Σε πόσο εμείς. 12 ζ λάμδα ως όμικρο, δηλαδή πι ως σίγμα. Ναι. 12 μηνών. Εγώ που είμαι στο ΤΑΦ. 12. Και εγώ εκεί το βάζω. Γιατί είναι αλφα ως ωμέγα. Σε κάθε περίπτωση η σχέση πάβει μετά το πέρας διαστήματος 5 ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. Ωραία. Διάρκεια ισχύως. Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια ισχύως του δελτίου ταυτότητας από την ημερομηνία έκδοσης ορίζεται σε 15 έτη. Μετά σε 15 έτη πάλι. Το 12, ναι. Πάλι μετά στα 15 έτη πάλι αλλαγή ταυτότητας. Και 6 μήνες πριν την παρέλευση της 15 ετίας πρέπει να ζητήσει την αντικατάσταση. Ωραία. Εντάξει, φίλε. Με αυτές μπαίνουν στα γήπεδα Super League. Ναι. Εμπρόστια όψη και οπίστια όψη. Ωραία, πολύ ωραία. Χθες πήγα ναι. Καραϊσκάκι που λες. Το είπα και το πρωί, φίλε. Εκπληκτικές τουαλέτες. Έπαθα πλάκα. Νόμιζα ότι μπήκα σε σπίτι. Πήγες Καραϊσκάκι. Ναι. Γιατί ο Καρυπίδης πήγε στο γήπεδο Καραϊσκάκι. Ναι. λοιπόν. και είχε. Τέτοιο, όπως το λένε. Πόρτες κανονικές σαν σπίτι, καινούργιες, πλακάκια, μπάνιο κανονικό. Να δράκος, τα λέμε. Δράκος. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Και σε άψογη κατάσταση. Και βοηθητικές εγκαταστάσεις έχουν και όλοι πληρωμένοι στην ώρα τους είναι. Είναι μπράβο μια τους. Ομάδα υπόδειγμα λειτουργίας για τα δεδομένα της κατηγορίας. Και τους αξίζω συγχαρητήρια. 0-2. Ποιος. Κέρδισα. Εντάξει, ναι. Έπαιζε το μεταξύ από τα μεγάφωνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βγήκε ποτέ ο Άρης στον χώρο. Δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, έπαιζαν από τα μεγάφωνα αυτό του Παπα Κωνσταντίνου. Όταν γυρίσω, θα του. Αυτό έπαιζαν, επειδή είναι του Καραϊσκάκη. Αυτό έχουν για ύμνο. Θα μου πει τώρα, εδώ το παίζει το μεγάφωνο, εδώ το λέει ο Γιανακόπουλος τον Περτομέου. Τι ωραία, πολύ ωραία ανακοίνωση αυτή. Νομίζω ότι προάγει το ήθος.
Φίλε, να σου πω κάτι όμως. Φοβερά πράγματα. Είναι ωραίο όμως, φίλε. Ποιος? Είναι ωραίο ο Γιάννα Κούπλης αυτά. Α, ναι, τον παραδέχομαι σε αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Επίσημη ανακοίνωση και του λέει άντε μίσου. Στην επίσημη ανακοίνωση. Δεν πρέπει να έρθει στο ποδόσφαιρο αυτός. Δεν είναι να έρθει στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τι πιο, τώρα το πιο μπάσκετ εσύ Γιάννα Κούπλη. Θα δώσει έτσι άλλη έτσι γεύση. Βάλε εκεί. Αλλά το πίπερο. Έχουμε που έχουμε. Θα έρθει και αυτός. Θα έρθει να δέσει το γλυκό. Μαρινάκι αυτός. Και βλέπετε τώρα σε τι. Σαββίδης και εμείς δεν καρπίδης. Σε τι περιβάλλον επιστρέφει ο Αρισέ για να τα λέμε και όλα. Ναι. Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε ότι χρειάζεται προσοχή. Αυτό δεν λέμε ότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Για τους φίλους που ρωτάτε για προπονητές, για αυτά. Ακόμη δεν υπάρχει καμία απόφαση λυμένη από ό,τι γνωρίζουμε. Για να σας δώσουμε και το ρεπορτάζ που να αφορά προπονητή για την επόμενη σεζόν. Ούτε καν υπάρχει απόφαση για τεχνικό διευθυντή. Τίποτα γενικότερα. Λογικά η κουβέντα με τεχνικό διευθυντή και προπονητή, κουβέντα του Θόδωρου Καρυπίδη εννοώ, θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα και μετά, και ίσως και μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αλλά ίσως τότε να είμαστε λίγο αργά. Θεωρώ ότι έτσι όπως πάμε προς τη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα καθίσουν στο τραπέζι οι δύο πλευρές για να δούμε το τι μέλη γενέστε. Έχει ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε περίπτωση που δεν συνεχίσει ο Μυροφορίδης, σε ποια κατεύθυνση θα πάει ο Καρυπίδης, δηλαδή εάν θα πάει σε πρόσληψη κάποιου άλλου τεχνικού διευθυντή ή αν θα αποφασίσει ότι η ομάδα θα πορευτεί δίχως τεχνικό διευθυντή την επόμενη σεζόν. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ το έχω, αν θες, και ως απορία για την επόμενη σεζόν, γιατί θα μου δείξει και θα μας δείξει αρκετά πράγματα για το πώς το σκέφτεται το πράγμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι επίσης ζωτική σημασία η απόφαση που θα πάρθει για την τεχνική ηγεσία την επόμενη σεζόν, εφόσον αποφασιστεί ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Δημήτρη Σπανό, ο οποίος άλλωστε έχει μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα. Τι εφόσον? Νομίζω ότι έχει ληφθεί η απόφαση. Από μένα, το λέει και ο ίδιος Σπανός. Το τυπικό, πλέον. Το τυπικό. Ναι. Και φυσικά, τι θα γίνει στο κομμάτι των προσταφαιρέσεων στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Φέτος η σεζόν ολοκληρώνεται 27 του Μάη και η προετοιμασία θα ξεκινήσει λογικά, εφόσον πάμε σε έναρξη πρωταθλήματος εκεί γύρω στις 20 Αυγούστου, στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή ένα μήνα ακριβώς μετά. Ναι. Τέλη Ιουνίου. Όχι, βέβαια. Τέλη Ιουνίου θα μαζεύεσαι για εργομετρικές, αιματολογικές, αυτά και κατά τις αρχές Ιουλίου εκεί συνήθως. Νωρίς το λες, το πρωτάθλημα πότε αρχίζει? Τέλη Αυγούστου αρχίζει. 20 Αυγούστου. Πάλι 20. Φέτος άρχισε 20 γιατί είχε το Μουντιάλ. Μα πάει πιο πίσω φέτος. Μα πάει και πιο πίσω. Το Μουντιάλ τελειώνει 15 Ιουλίου, 10 Ιουλίου εκεί. Νομίζω θα πάει λίγο πιο. Δεν νομίζω. Όσοι είναι στο Μουντιάλ και φτάσουν μέχρι το τέλος, θα πάρουν μια εβδομάδα παραπάνω. Θα πάνε στις ομάδες τους, θα πάνε 10 μέρες πιο μετά. Άρα οι 5 μουντιαλικοί παίκτες που θα φέρει ο Καρυπίδης θα λείπουν. Ναι. Συμφωνώ. Έγινε. Εντάξει. Θα δούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας τελειώσουμε το καλό η χρονιά και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι ήδη ο κύριος Καρυπίδης θα έπρεπε να έχει τα δρομολογήσει, δεν χρειάζεται να μας τα πει τώρα, ας μας τα πει όποτε είναι. Εντάξει, τώρα μπαίνει ο Μάιος αύριο. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας δύο γεμάτους μήνες με πολλή δράση στο κομμάτι αυτό, με πολλές κινήσεις που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν. Όρεξη να έχουμε να ασχολούμαστε τους επόμενους δύο μήνες. Πάντως από όλα όσα κυκλοφορούν, είτε από προπονητές είτε από παίκτες, για προπονητές το 100% να διαβάσεις τώρα. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, να σου πω κάτι όμως. Κάνουν ζημιά. Και το είπε και ο Μυροφορίδης σήμερα. Και γενικότερα, είδα πολλούς φίλους του Άρη, διάβαζα κάποια σχόλια. Παίζει σε τούμπαλ με ποιον παίζει και τα πράγματα. Χάνει σε τούμπαλ, πέφτει. Ο ένας από τους δύο προπονητές που γράφτηκε είναι ο προπονητής σε τούμπαλ. Ναι. Καρυπίδη,
πρόσεξε καλά, μη μας φέρεις αυτό το παλτό από τη Σετούμπαλ. Πες ρε φίλε, υπάρχει, πείτε, υπάρχει θέμα, επειδή το έγραψε ένας, πάει να πει ότι ισχύει κιόλας. Ούτε τον ξέρει ο Καρυπίδης ποιος είναι αυτός. Ή για τους παίκτες. Σε ένα ποσοστό 90% είχε γραφτεί ότι να είναι. Η περίπτωση του Αυλονίδη το αποδεικνύει. Έλυσε από τον Παναθηναϊκό και κλείνει στον Άρη. Την άλλη μέρα τον ανακοίνωσε στον Γκράτσα. Δηλαδή, οκ. Okay. Και αυτό, επειδή ακούω να το λένε πολύ να το κάνει ΠΑΕ, τι να κάνει ΠΑΕ. Να παίρνει το δικό μου το πληκτρολόγιο και να αλλάζει τη γράφω. Μπορεί. Αυτά δεν βγαίνουν από τον Άρη. Αυτά προσπαθεί ο άλλος να πουλήσει, να κάνει ένα ράνι, οκ, okay, πάνε και μανατζερικά και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω αυτό, παιδιά, υπάρχουν 400 site. Δεν είναι όπως κάποτε. Έπαιρνε στα Sport Βορρά, γεια σας. Μετά βγήκε το Sport Time, η Αθλητική και η Sport Day. Και τελειώσαμε. Και το γράφαν 4 εφημερίδες, οκ, okay, μέχρι εκεί. Τώρα ο καθένας γράφει ό,τι να είναι. Και όπου να είναι. Και όχι μόνο αυτό, το παίρνει μετά η αμπόλα το εδώ και το κάνει θέμα και η αμπόλα. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό θέλει αυτοσυγκράτηση. Θέλει να ζυγίζουμε όλα όσα γράφονται και λέγονται. Να τα αξιολογούμε σωστά και στο τέλος η διοίκηση να πάρει και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Ώστε ο Άρης να μην είναι κομπάρσος, όπως λέει ο κύριος Καρυπίδης στη δήλωσή του. Αλλά να είναι πραγματικά μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Μια ομάδα η οποία ναι, θα είναι μέσα στην πεντάδα της Ευρώπης. Το μοναδικό που δίνω πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα του Άρη σήμερα που μιλάμε είναι το Θωμά του Νασλίδη. Είναι ο μόνος που έχουμε γράψει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο ρόστερ της ομάδας και πώς θα κινηθεί στη διεθνή αγορά η ομάδα, να αποκτήσει ξένους ποδοσφαιριστές, φυσικά θα πάρει και κάποιους Έλληνες, αλλά επαναλαμβάνω από όλα αυτά. Δεν θα πάρει δανεικούς, λέει ο Καρυπίδης. Ας πω πάνε για κατάργηση δανεική ούτως ή άλλως. Δεν θα πάρει, λέει, δανεικούς. Ο ένας σίγουρος μέχρι να υπογράψει φυσικά είναι ο Θωμάς ο Νασλίδης. Από τη στιγμή που μένει ελεύθερος 36 από την Λάρισα, δεν θα συνεχίσει εκεί. Έχει δηλώσει και ο ίδιος την επιθυμία του να επιστρέψει, να έρθει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που στηρίζει. Από μικρό παιδί είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με καλές χρονιές, γεμάτες χρονιές προέρχεται. Και νομίζω ότι θα είναι μια επιλογή για την επίθεση της ομάδας. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα ανάλογα επαναλαμβάνω και με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στο ρόστερ. Και να πω κάτι και με αφορμή του Νασλίδη. Αν ο Νασλίδης τελικά έρθει στον Άρη, δεν πάει να πει ότι ο Νασλίδης είναι ο παίκτης στον οποίο θα στηριχθεί ο Άρης του χρόνου επιθετικά. Θα είναι μία από τις επιλογές. Παιδιά, δεν γίνεται να πάρεις τρεις Κάμπορα, τρεις Κόκε, τρεις Χαβίτο και τρεις Κάλβο. Έναν θα έχεις τέτοιον. Θυμάστε την πρώτη χρονιά που γύρισε ο Άρης. Με τον Ντούτα, τον Ντίνγκα, τον Βαϊσχάιμερ πήρε που κάναν 30.000 ευρώ. Συγχαρητήρια την ΠΑΕ Εργοτέλους. Για ποιον? Για την άνοδο του Άρη και του Όφια. Μπράβο στην ΠΑΕ Εργοτέλους. Συγχαρητήρια. Να μπουν οι ευχές στην ΠΑΕ Εργοτέλους. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα αφού πρώτα πούμε τους χορηγούς μας. Για αυτή τη δεύτερη ώρα της φίλε, να πω εγώ. Να πω εγώ το Γιάννοπουλο. Πού είναι ο φίλος μου Γιαννόπουλος? Γιαννόπουλος σέρβις, κυρίες και κύριοι. Αν έχεις φορτηγό, πας στο Γιαννόπουλο και στο φτιάχνει. 751-933 και 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και αύριο Πρωτομαγιά, αν το φορτηγό σας μείνει, πάει ο Γιαννόπουλος και το βάζει μπρος. Προς δεν πάτε καλά λάστα και φωνάξει το Γιαννόπουλο. Για μηχανική βλάβη, έτσι. Ναι. Τον κάνουμε τον άνθρωπο. 751-933, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλεφωνάκι 751, επαναλαμβάνω, 933. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής. Πηγαίνετε στην έκθεση του Φτύκα να σχεδιάσετε την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας και με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Απόλλωνος 37 με 39 στην Καροτούμπα πάνω από τον κήπο του καλούν τα είδη υγιεινής Φτύκας. Τηλεφωνείτε στο 905503. Ο Mr. Gold ετοιμάζει τις καταπληκτικές του πίτσες σιγά σιγά για τη σημερινή βραδιά. 62-85-86 καλείτε για να τις παραγγείλετε. Καλύψει εδώ όλη την Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο της πόλης. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε. Ορίστε φίλε, Αντώνης Καπνίδης. Ναι.
πήγες εκεί που ανήκεις με τους πραγματικούς σου αντιπάλους. Η χαρά σας είναι και δική μου. Και έχει κάνει ωραίο τέτοιο φίλο. Κάνει φοβερό κολλάς. Συγχαρητήρια στον Αντώνη Καβνίδη που δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι φίλος και θα είναι πάντοτε φίλος του Άρη. Και ένα από τα παιδιά τα οποία, παρά το γεγονός ότι έφυγε πέρσι το Γενάρη έτσι όπως έφυγε, μην ξεχνάτε ότι 3,5 χρόνια στην ομάδα και αν δεν έδωσε την ψυχή του και αν δεν πέτυχε γκολ και αν δεν βοήθησε την ομάδα και κομμάτι της φετινής ομάδας έστω και κατά το ίμιση, θέλει και αυτός τα δικά του συγχαρητήρια και φαίνεται ότι το χαίρεται πραγματικά και ο ίδιος που ο Άρης επιστρέφει στην Super League. Ωραία, έχει ένα ωραίο κολλάζε. Είναι η παιχνίδια με τις ομάδες της Super League, από τα μάτια Κυπέλλου και από τα φιλικά. Ναι. Όχι, είναι φιλικά και κύπελο. Mm. Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης είναι κύπελο και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό είναι τα φιλικά. Mm. Η ΠΑΕ Άρης που βγάλε ανακοίνωση και αυτή συγχαρητήρια για τον Όφη. Αλλάζουμε τώρα που ανεβήκαμε όλοι. Συγχαρητήρια Όφη στον Άρη, συγχαρητήρια ο Άρης στον Όφη. Μια χαρά είναι αυτά, ωραία είναι αυτά τώρα, τα ωραία. Εντάξει, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση. Νομίζω ότι εντάξει, πέρα από διάφορα άλλα πραγματάκια, ήταν οι δύο ομάδες που τελικά ήταν και οι καλύτερες στο γήπεδο. Και τέλος πάντων είχαν όλο το κόνσεπτ δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρουν να εξασφαλίσουν την άνοδο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι και η Παναχαϊκή δεν θα άντεχε μέχρι το τέλος, παρόλο που είναι η ευχάριστη έκπληξη. Αλλά και αυτό που έκανε η Παναχαϊκή να στηριχθεί μόνο σε κάποιους Έλληνες παίκτες κτλ. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος αυτό το πράγμα. Όπως δεν μπορείς να έχεις 11 ξένους, δεν γίνεται να έχεις και μόνο Έλληνες κτλ. Χρειάζεται και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά τώρα, αν το σκεφτεί κάποιος, η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος, παιδιά, έτσι. No. Ο προγραμματισμός της δεν ήταν για να ανέβει. Το ότι της δόθηκαν κάποια. Μετά από κάποια αποτελέσματα και κυρίως της δόθηκε μετά από όσα τραβούσε ο Όφης στην αρχή το δικαίωμα στην ελπίδα, φάνηκε ότι δεν θα μπορέσει να το πάει μέχρι το τέλος. Και να σου πει και κάτι, αν δεν υπήρχε Όφη, έχω την αίσθηση ότι η Δόξα Δράμας και τα Τρίκαλα θα είχαν διαφορετική παρουσία. Όπως η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος είναι ο Απόλλωνας. Ναι. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Έφαγε μια σφαγουά χθες όμως. Έφαγε τη σφαγουά του. Η κόκκινη κάρτα που υπάρχει στον Αμαραντίδη, πιστεύω. Για το πέναλτι. Εντάξει. Το πέναλτι έχουν δοθεί παρόμοια πέναλτι. Που δεν είναι κατά την άποψή μου. Δεν είναι. Έχουν δοθεί. Αλλά η κόκκινη κάρτα που παίρνει ο Αμαραντίδης, θεωρώ ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, αν του λέγανε, έχει το δικαίωμα να το βγάλει. Να βγει, θα λέγει. Όχι, άστονα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα απολύτως. Εντάξει, ο Βρέσκας χθες έπαιξε λίγο όφι. Μία θέση παίζεται ακόμη για την παραμονή. Έχουν υποβιβαστεί ο Ιβέρα και ο Χαρναϊκός φυσικά, η Καλυθέα, ο Πανεγιάλος και ο Πανσεραϊκός. Και η άλλη ομάδα θα είναι ή ο Αιγινιακός ή η Καρδίτσα. Που έχουν μείον τρεις και οι δύο. Που έχουν μείον τρεις. Και κρατήθηκε ζωντανό στο 92. Ναι. Άρα θα είναι και ενδιαφερόμενη η Καρδίτσα τελευταία αγωνιστική. Ρυθμιστής ο Άρης τελευταία αγωνιστική στην Καρδίτσα. Έτσι. Και ο Αιγινιακός παίζει την Παναχαϊκή. Τώρα. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, τελευταία αγωνιστική. Άντε πάλι. Πάλι ο Παναθηναϊκός. Με την Πέμπτη λέει θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ στη Super League, στο οποίο πάει θα ψηφίσουν για την κατάργηση ή μη της ποινής του υποβιβασμού για τις μη αδειοδοτημένες ομάδες που αφορά του Παναθηναϊκού. Καλά, εδώ σε λίγο έχω φάει τους άλλους το τρίτο μείον τρία. Την Παρασκευή θα. Ναι. Είναι. Γιατί. Όχι, ξέρεις θα κάνει. Σου λέει αν περάσει αυτό, θα το πληρώσω την Παρασκευή. Εμείς μετέχουμε. Με τις ποινές περί μία αδειοδότησης για την αγωνιστική. 18-19 λέει ρε φίλε εδώ. Α, θα παίρνει να δει για να παίξει το 18-19. Ναι, αλλά πέρσι αυτό δεν το κάνανε.
επί τη βάση των δεδομένων που αρμόζουν στις οικονομικές και λοιπές συνθήκες του ελληνικού ποδοσφαίρου και το μέλλον του συνεταιρισμού μας και να επαναξιολογηθούν συνολικά από τα μέλη του συνεταιρισμού τα οικονομικά και πειθαρχικά δεδομένα. Έγγραφο αιτήμα Παναθηναϊκός Ατρόμητος Λαμία ΑΕΚ Λεβαδιακός Απόλλωνος Σμύρνης. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ομάδες έχει. Η Κέρκυρα θα ψηφίσει εναντίον, γιατί έχει ελπίδα να σωθεί άμα πέσει ο Παναθηναϊκός. Πλατανιάς δεν ψηφίσει. Λάρισα δεν θα πάει, είπε ο Κουγιάς. Δεν θα πάει, ναι. Ποιοι θα ψηφίσουν υπέρ. Αυτοί οι 6. Δεν θα περάσει. Μια σπέση τότε, να εισχάσουμε. Απ' την άλλη, αν πέσει, δεν ισχύει η κεντρική διαχείριση. Θα βγει στην αγορά μόνο σου, με ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ναι. Δεν, μην ακούτε γενικότερα δεξιά και αριστερά για έψιλον, για ωμέγα, για συζητήσεις υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο, δεν υπάρχει επίσημη κατατεθειμένη πρόταση ούτε η λιμένη απόφαση και δεν θα υπάρξει εφόσον ακόμη υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με την ημικεντρική διαχείριση. Θα εξαρτηθούν πολλά από το τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Μόλις ξεκαθαρίσει από εκεί το τοπίο, τότε θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι θα κάνει ο Άρης στο κομμάτι των τηλεοπτικών, που είναι πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο βασικός οικονομικός αιμοδότης των ομάδων για το πρωτάθλημα και ένα καλό συμβόλαιο, εφόσον το εξασφαλίσει ο Άρης, με αυτό το καλό συμβόλαιο μπορεί να χωρίσει ενδεχομένως για κάποια συμβόλαια, κάποια ποσά δηλαδή σε συμβόλαια. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις για παράδειγμα μία-δύο μίνι υπερβάσεις στο αγωνιστικό σου μπάτζετ, φέροντας στην ομάδα δύο καλά ονόματα και καλούς ποδοσφαιριστές με κάπως υψηλότερο συμβόλαιο. Αυτούς μπορείς να τους δελεάσεις μόνο εκχωρώντας τους μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Έλα εδώ, Σαββοπουλίνιο, σε θέλω στην ομάδα. Ωραίος. 250 θες, πόσα θες εγώ. Πάρε εδώ την εχωρισούλα σου, κανονικά, τα διημερομηνίες θα μπαίνουν τα χιλιαρικάκια μέσα στο λογαριασμό σου. Δεν μπορείς όλα με χώρες να τα δώσεις, αλλά τις προκαταβολές, ναι. Ναι, τις προκαταβολές, κάποια χρήματα τα οποία θα σου εξασφαλίζουν ένα 50, 60, 70% του συμβολέου σου για να τον δελεάσεις ένα τέτοιο παίκτη, μπορείς να το κάνεις. Θα έχεις αυτή τη δυνατότητα, εφόσον κλείσεις βέβαια ένα συμβόλαιο που για μένα δεν πρέπει να είναι κάτω από 2 εκατομμύρια. Εγώ λέω ότι, και άλλα και σένα έτσι είναι, αλλά όταν δίνει ένα 100 η Νόβα, σε πόγω από τα βρεις τα 2. Εγώ νομίζω ότι το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τέτοιου είδους έσοδα, ναι, μπορείς και πρέπει να τα εκμεταλλευτείς ώστε να μην έχεις μπελάδες. Τι εννοώ, έλα, είπες στον Καπνίδη πριν, έχει πάρει κάτι συναλλαγματικές, τι έχει πάρει ο Αντώνης για το καλοκαίρι. Και δεν τα έχεις. Και επίσης, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ναι. Και άλλα τέτοια θα έχεις. Γιατί τώρα σίγουρα θα αναγκαστείς να λύσεις κάποια συμβόλαια με παίκτες τέτοια, οποίους δεν θα τους χρειαστείς. Καμιά δεκαριά τέτοια. Κάποιους παίκτες οποίους θα φύγουν από την ομάδα, αλλά θα έχουν χρωστούμενα. Και έχουν παιδιά χρωστούμενα οι ποδοσφαιριστές. Μην μας λέτε μετά ότι άμα βγει ένας και πει ότι εγώ έχω. Σας τα λέγαμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν οφειλές και μάλιστα είναι σημαντικές προς τους ποδοσφαιριστές και ειδικά αυτούς που είναι από την περσινή σεζόν που κουβαλάνε τα χρήματα από την περσινή, από την περσινή σεζόν. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν και θα πούνε έλα εδώ Σαββόπουλε, πώς σας χρωστάμε 80.000 ευρώ, λέμε τώρα ένα ποσό. Λοιπόν, πάρε τώρα αυτά. Ναι, πάρε τώρα, αυτά είναι για τη δεύτερη φάση της επιτήρησης. Για τα χρήματα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Πάρε ένα δεκαρικάκι τώρα, αυτά έχω να σου δώσω. Τα υπόλοιπα θα πάρεις συναλλαγματικές. Δεν έχω, θα πάρει ημερομηνία Αύγουστο. Συναλλαγματικές ήταν φέτος, λοιπόν, που δεν είχες κάτι άλλο. Όταν θα έχει τηλεοπτικά. Σε κάποιου μπορεί να έχει τηλεοπτικά. Αλλά λέει, σε κάποιου θα έχει πάντα τηλεοπτικά. Και πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη πρόνοια σε αυτό το κομμάτι. Ότι βλέπει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Για να δεν πληρωθούν, θα σου έρχονται τα μείον 3 σε τελεσίδικες αποφάσεις. Καλά, ο Παναθηναϊκός έχει όλα όσα χρωστά, εσύ τα έχει σε ένα παίχτη, φίλε. Εντάξει. Αυτά που θα δίνονται, ναι, να πληρώνονται κιόλα. Μην τα βρει μπροστά τη η ομάδα. Δεν θα ζητάει συναλλαγματική ο παίχτη. Δεν θα λέει τώρα, δεν μπορεί να σου πει. Τώρα τι, πώς θα διασφαλιστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και τι θα κάνεις, θα δίνεις όλα τα. Τηλεοπτικά θα δίνεις σε τέτοια πράγματα. Τι θα κάνεις. Σε όλους. Καλά, δεν είναι μόνο τηλεοπτικά. Ρε φίλε, μπορεί να κάνεις μια χώρηση από το χορηγό της φανέλας σου. Μπορεί να πάρεις. Πρέπει να έχεις άλλα χώρη. Καταρχήν θα έχεις πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα το καλοκαίρι από τα διαρκείας που θα κόψεις. Φέτος πήγες 980. Του χρόνου επίσης δεν θα έχεις 3 μάτς με 15.000 κόσμο. Του χρόνου επίσης θα έχει τουρνικέ, θα έχει ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι τζαμπατζίδες θα κοπούνε.
Υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να είσαι πολύ πιο λειτουργικός από την άποψη της εισρωής χρημάτων. Θα έχεις πολύ μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά τα έσοδα από εμπορική χρήση. Δηλαδή θα φέρεις, όπως είπες και εσύ, 4-5 παίκτες, καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι και λίγο ονοματάκια. Θα πάει όλα, θα πάρει και μια φανέλα. Πολλά πράγματα υπάρχουν που μπορείς, αλλά γι' αυτό λέμε, πάλι γυρνάμε στην όλη την κουβέντα. Οργάνωση. Εμπορικότητα. Εμπορικό διευθυντή. Γενικό διευθυντή. Όλα αυτά θα σου φέρουν και έσοδα. Πώς θα τον έχεις και εμπορικό και γενικό και με τα έσοδα του μηδέν δεν γίνεται στη Β και στη Γ. Τώρα όμως θα έχεις αυτές τις προοπτικές. Άσε που υπάρχουν κάποια πράγματα, δεν θα έχεις υποχρεωτικά. Ναι, βέβαια. Χθες ήμασταν με τον Δημήτρη Πιπερίδη στο κήπεδο. Μόνο μην του ήταν. Δεν ξέρω, για μένα ήταν και φάουλ τη διοίκηση που δεν ήταν κάποιο αυτό το παιχνίδι που έδινε τη μαθηματική εξασφάλιση τη ανόδου. Εντάξει, θα έπρεπε να είναι κάποιο. Ποιο? Ο Καρπίτσι. Ο Καρπίτσι. Ποιο χάει, μόνο αυτό είναι. Μόνο αυτό είναι. Δηλαδή πραγματικά. Και φέτο έρχεται. Πέρσι, αν θυμάσαι, τι γίνεται. Φέτο πάει παντού σχεδόν. Σχεδόν παντού έχει πάει. Έχει λείψει από 3-4 μάτσα. Okay. Φυσιολογικό είναι. Να λείψει από 3-4 μάτσε, δεν μπορεί να το πει τίποτα και παίρνει 3 μάτσε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα χθε που εξασφάλισε η ομάδα, μπει μέσα να μπει στα αποδυτήρια, να συγχαρεί από κοντά του παίκτε. Τώρα ήταν το timing ιδανικό χθε. Θα πάει σε μια προπόνηση αύριο μεθαύριο. Δηλαδή έχει προπόνηση. Προπόνηση την Πέμπτη το απόγευμα, φίλε. Πιάζει να κάνει τον παλιά τον άνθρωπο. Τη καναρνή. Λοιπόν. Στελέχωση. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Όλα. Και ξαναλέω, δεν έχεις να κάνεις τώρα πλέον με το λίγο τον Κατσουγουράνη και λίγο τον Πύρο. Τώρα εδώ έχεις να κάνεις με τα πυράγχας. Δεν αρκεί από μόνο του το όνομα του Άρη. Θέλει πάρα πολλά πράγματα. Και τα λέμε τώρα που είναι νωρίς. Θα κάνεις τον προγραμματισμό. Πρέπει να κάτσεις κάτω να πεις, δεν ξέρω πώς είναι η μισθή. 2.000 ο τάδε. Ο εμπορικός διευθυντής. Και αν κάνεις σωστές επιλογές και πάρεις ένα καλό εμπορικό διευθυντή, θα στα φέρει πίσω τα λεφτά. Άμα πάρεις κάποιον ο οποίος θα είναι με τα πόδια πάνω στο τραπέζι και απλά θα λέει Άρης λέγεται, δεν γίνεται τίποτα. Σε πάρα πολλά επίπεδα. Το e-shop. Δεν πού το? Υπάρχει e-shop. Ναι. Αυτό λέω. Πού είναι? Πώς θα πουλήσεις? Να θέλεις κάποιος ο οποίος δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είχε βέβαια, γίνει αλλά... ρε παιδί μου, αλλά όλα αυτά καταστράφηκαν. Και αυτό είναι. E-shop. Πάρεις έναν άνθρωπο να στο δουλέψει. Και μια μπουτίκ εντάξει, αυτό θα γίνει με νέα προϊόντα, με μεγαλύτερη ποικιλία. Θα γίνει αυτό. Αυτά είναι από αυτά που θα γίνουν αναγκαστικά. Αλλά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζονται στελέχη. Χρειάζεται οργάνωση. Χρειάζεται ένας γενικός διευθυντής, ένας εμπορικός διευθυντής, ένας και τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, δεν θα πούμε εμείς αν θα πάρει ή όχι τώρα, αλλά είναι άποψή μας λέμε. Χρειάζονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Υπεύθυνος για το Ρίσιο, υπεύθυνος για το Βικελίδης, υπεύθυνος για το Χόρτο, υπεύθυνος για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, πάρε όλα αυτά. Δεν γίνεται με δύο ανθρώπους, με δύο και τρεις ανθρώπους. Και τα λέμε από τώρα και θα συνεχίσουμε, παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να ασχολείστε μόνο με τις μεταγραφές και τον Αυλονίτη που έκλεισε τον Άρη και την άλλη μέρα υπέγραψε Στουρμ Γκρατς. Για μας άλλα έχουν σημασία. Και τα λέμε τώρα που έχει ουσία. Αν φτάσουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν έχει καμία ουσία. Πάει μετά. Με τον τρόπο που θα έχουμε στρώσει, με αυτόν τον τρόπο θα κοιμηθούμε. Τώρα έχει ουσία να τα πεις. Αν μετά έρθουν 2-3 ανάποδα αποτελέσματα και βγαίνετε και μου τα λέτε, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα που μπορούμε να τα φτιάξουμε. Γιατί έχουμε και αυτό το κακό. Και το είδα και φέτος αυτό. 7 αγωνιστικές που κέρδιζε ο Άρης, όλα ήταν καλά. Μόλις έφερε το Χ με τον Όφη, γίναν όλα στραβά. Δεν γίνεται. Προφανώς ήταν και κάποια καλά και κάποια στραβά. Δεν γίνεται όμως να πηγαίνουμε με το θυμικό και με τα αποτελέσματα. Και να λειτουργούμε ότι όλα είναι καλά όταν κερδίζεις και όταν χάνεις δεν είναι τίποτα καλά. Δεν γίνεται να είναι άχρηστοι οι παίκτες μας όταν φέρνουν ισοπαλία και να είναι οι καλύτερότεροι, οι καταλληλότεροι όταν κερδίζουν. Και φέτος
δόξα τω Θεώ, πέτυχαν. Οκ, okay, για την ιστορία του Άρη δεν πέτυχαν και τίποτα φοβερό και τρομερό, αλλά την ίδια στιγμή πέτυχαν κάτι που κάποιοι άλλοι πέρσι και μάλιστα πιο διαφημισμένοι απέτυχαν. Και είναι ένα σύνολο, είδατε τι λέτε. Δεν λέτε μόνο για τους παίχτες, δεν λέτε μόνο για τον προπονητή, δεν λέτε μόνο για τον τεχνικό διευθυντή. Λέτε για πάρα πολλά πράγματα. Βλέπαμε πως κέρδιζε η Λαμία πέρσι. Και το έκανε και φέτος και στη μεγάλη κατηγορία η Λαμία. Δείγμα της δύναμης που έχει, όσο μικρό και αν είναι το όνομά της, όσα 900-1100 εισιτήρια και αν κόβει. Δεν παίζει ρόλο το όνομα ή αν παίζει 5 ή 10 ή 1 χρόνο στην Αλφαδική. Παίζουν οι διασυνδέσεις και στο ποδόσφαιρο το ελληνικό παίζει τεράστιο ρόλο η εψιδιότητας που βασικούς δωροθέτες η εψιδιότητας στην κοπή πίτας της είχε την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και ήταν πρώτο τραπέζι πίστα ο Πουλιοτόπουλος από τον ΠΑΟΚ και ο Δημητριάδης από την ΑΕΚ. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα και εκεί είμαστε ανύπαρκτοι. Δεν πιστεύω να το αντιλαμβάνεστε αυτό ότι είμαστε τελείως ανύπαρκτοι. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να ανεβούμε σε άρμα και δεν θέλουμε να ανεβούμε σε άρμα, ο μόνος τρόπος να είμαστε δυνατοί εκεί είμαστε να είμαστε οι ίδιοι δυνατοί. Διαφορετικά τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε στα συγκεκριμένα κομμάτια. Επειδή δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να πας σε μια λογική άρματος ή παρόμοιων καταστάσεων. Αυτά κύριε Σαββόπουλε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που... Αύριο. Αύριο. Τι θα ψήσετε αύριο. Α, δεν ξέρω. Yeah. Δεν θα ψήσουμε. Τι θα φάτε. Φασόλια. Δεν μπορείτε να βγείτε έξω να φάτε. Δεν ξέρω άλλο αυτό. Δεν θα ψήσουμε. Ελπίζω μην φας καμιά μπάμια αύριο. Όχι, όχι. Ένα φιλετάκι. Κάτα θα βρούμε. Μια λουκανικάρα. Ένα βούρστ. Και αυτό μας έλειξε να ξέρετε. Και αυτό. Δεν μας ζήτησαν τα κοκορέτσια και τα λοιπά, είναι η αλήθεια. Εμένα ειδικά καθόλου. Ναι. Αλλά ένα βούρστ, ρε φίλε, να το φάω και στο Ζέφελντ. Ακριβό το Ζέφελντ. Μην πάει Ζέφελντ που ακριβό δεν πειράζει. Φάει μια πίτσα από το Mr. Gold τώρα το βράδυ, που τις κάνει και πάρα πολύ ωραίες. Δέχομαι. Στο 62-85-86. Καταπληκτικές τιμές, άριστη ποιότητα, αρκετές προσφορές για να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας, ανάλογα με το πόσο άτομα είστε παρέα και το πόσο πεινάτε φυσικά εννοείται. Στι οικέ είναι Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Ευχαριστούμε. Τα είδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη από τη Ρεγκίνα. Μπείτε τώρα στο reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα τη Ρεγκίνα, τα οποία θα τα βρείτε και σε επιλεγμένα καταστήματα. Στα Alter Ego από την άλλη, τα τρία καταστήματα ανδρική ένδυση, θα βρείτε μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, στα βαφτίσια, περιπτώσεις εκεί που έχετε να πάτε, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτκες, ζώνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 25 Μαρτίου 12 Ευκαρπία πηγαίνετε ημένοντες δυτικά. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά ημένοντες ανατολικά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 στο ολοκένουργιο κατάστημα που είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εκεί πάτε όλοι. Ναι. Και ανατολικά και δυτικά. Στοίχημα.gr μπαίνουμε και στοιχηματίζουμε εύκολα, απλά και γρήγορα και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τον Γιαννόπουλο. 751-933, κρατήστε το τηλέφωνο όσοι έχετε φορτηγό, γιατί ακόμα και στην δύσκολη, ακόμα και σε ημερομηνίες όπως η αυριανή, θα σας δώσει τη δυνατότητα να βάλετε μπρος και πάλι το φορτηγό σας και να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι εδώ, θα ακολουθήσει αμέσως μετά με την εκπομπή Ώρα για Μπλε για να σας πει πώς πέρασε στη Λευκάδα και το ξύλο που έπεσε, εθνικός... Ατρόμητο, αήττητο σπάτα, αήττητος εθνικός. Πράγματα. Και το 3-0 του Ιεροδότου στο Σούλη Παπαδόπουλο να μας σχολιάσετε, ρε φίλε. Τρίμπαλο έφαγε ο Σούλης. Ναι, ρε, φίλε. Για να κάνει ένα σχόλιο για τη γάμα εθνική, ρε, φίλε. Γενικότερα. Για την FC Μπέος. FC Βόλος, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. FC Βόλος. Ναι. Τρίμπαλο έφαγε ο Σούλης. Και ο Σούλης. Και ο Ρόβας. Και ο Ρόβας. Τρίμπαλο. Μάλιστα. Έρχεται ο Μπέος όμως την Τετάρτη. Α, ξέχασα, ο Μπέος δεν ασχολείται με το λοιπόν, ποδόσφαιρο. Όπως οι ποδοσφαιριστές του Άρη και εμείς, ραντεβού την Πέμπτη, 5 η ώρα. Ως δήμαρχος. Μια χαρά. Να τα πεις όλα. Τιμή σας να επισκεφτείτε τον δήμαρχο Μαγνησίας. Σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν, όπως και οι ποδοσφαιριστές του Άρη και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού στην Πέμπτη. Εμείς θα δούμε, ρε φίλε, Τετάρτη πρωί. Ναι, εγώ τουλάχιστον θα έρθω την Πέμπτη. Μέχρι τότε θα ασχοληθούμε με το. Θα έχω εισιτήρια διαρκείας Ηρακλή Τετάρτη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Καβαδία. Ο Γιώργος Ματιούκης ακολουθεί. Να είστε καλά. Καλή Πρωτομαγιά και καλά να περάσετε.